Μέλη της κίνησης πολιτών Θεσσαλονίκης, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας πανό και πλακάτ, πραγματοποιούν σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας έτσι την αντίθεσή τους στην απόσπαση και απομάκρυνση των αρχαιοτήτων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι αρχαιότητες πρέπει να μείνουν in situ, πρέπει να μείνουν κατά χώρα. Σαφώς πλέον έχει γίνει, το έχει πει και ο ίδιος ο Κορές, ο μηχανικός, ότι η λύση είναι εφικτή της παραμονής κατά χώραν. Κεντρικό του σύνθημα: είμαστε αμετακίνητοι και απαιτούμε και το αρχαίο μνημείο να παραμείνει αμετακίνητο, στέλνοντας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με οριακή πλειοψηφία 13-12. Έχει γίνει 1,5 χρόνος, κινητοποιήθηκαν φορείς και φορείς, πανεπιστημιακοί, ειδικοί κτλ. Και για συγκεκριμένα συμφέροντα θα γίνει έγκλημα. Όντως είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Είναι μια ολόκληρη υπόγεια πόλη κάτω από αυτή την πόλη. Είναι ένα αυθεντικό έβριμα που δεν υπάρχει πουθενά στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισαν τα μέλη της κίνησης πολιτών, οι αρχαιότητες που βρίσκονται στο σημείο της Βενιζέλου αποτελούν ένα μοναδικό μνημείο για τον Βυζαντινό κόσμο που δεν υπάρχει ούτε στην Κωνσταντινούπολη και κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η απόσπαση των αρχαιοτήτων θα σημάνει καταστροφή και απώλεια της αυθεντικότητας. Αν χαθεί αυτό, η πόλη θα χάσει από ποιότητα, θα χάσει έσοδα πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται, που ούτε καν αυτό ισχύει, θα εξοικονομηθούν από την απόσπαση. Αυτό που ζητούν κυρίως από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους φορείς είναι να αλλάξουν άμεσα την απόφασή τους, ενώ το μήνυμά τους θέλουν να σταλεί και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την προστασία των αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που ξαναμπούν, θα είναι διαλυμένα και πάνω σε βάθρο τσιμεντένιο, οπότε θα έχει χάσει όλες τις καμπύλες. Θα γυρίσουν τα μισά, θα χάσουμε ένα κομμάτι από τον πολιτισμό μας και αν θέλετε θα χάσουμε και οικονομικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα έβριμα το οποίο θα έρθουν εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο να το δουν. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας διότι πολλές φορές η σιωπή κάνει τον πιο εκοφαντικό κρότο.